Σημαντικά ορόσημα για την αποκατάσταση του μνημείου του Τιμ Βουκαστά έχουν πλέον ολοκληρωθεί και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των εργασιών που εκτελούνται. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε δηλώσεις της μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στον Τίμβο συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλο και τον Δήμαρχο Αμφίπολης Τέριο Φρασταλή. Η κυρία Μενδώνη εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για την πρόοδο των εργασιών που συντελεύονται στο εσωτερικό του Τίμβου, υπογραμμίζοντας ότι εκτός απρόοπτου, ο στόχος είναι το μνημείο να καταστεί πλήρως επισκέψιμο και να ανοίξει στο κοινό μέχρι το τέλος του 2027. Η Υπουργός επισήμανε πως είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του μνημείου που πολλές από τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης που εκτελούνται είναι τελείως αφανείς, φέροντας ως παράδειγμα το πολύ σημαντικό έργο αποκατάστασης της στόλου πάνω από τις σφίγγες στην είσοδο του μνημείου. Απαντώντας και κατανοώντας, όπως είπε, όλους εκείνους που ζητούν την επίσπευση των εργασιών για την γρήγορη παράδοσή του, θύμισε πως η πλήρη αποκατάσταση του μνημείου ανασχεδιάστηκε το 2019 και το 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2021 υπήρχε και μια σημαντική καταστροφή λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή. Παράλληλα έκανε αναφορά και στην οργάνωση χωροταξία που έχει ολόκληρο το μνημείο με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και την απαραίτητη αισθητική αποκατάσταση όταν το 2027 ολοκληρωθούν οι εργασίες και ανοίξει για το κοινό. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι αν μέχρι το 2027 οι εργασίες επιτρέπουν κατά διαστήματα την επισκεψιμότητα του μνημείου από μικρές ομάδες επισκεπτών, αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη μέρημνα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων Σερών. Η κυρία Μενδώνη σημείωσε τέλος ότι αυτό το διάστημα στο εξωτερικό του μνημείου εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού εργασίες συντήρησης, ενώ υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που παρακολουθούν συνεχώς τη συμπεριφορά του μνημείου. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί επίσης είναι ότι στην είσοδο του μνημείου τοποθετήθηκε ένα στέγαστρο κέλυφος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από το ΚΑΣ που εξασφαλίζει καλύτερη, ασφαλέστερη πρόσβαση αλλά και την προστασία στο εσωτερικό του Τίμβου. Την απόλυτη ικανοποίησή τους από την πρόοδο των εργασιών που υπάρχει στο εσωτερικό του μνημείου εξέφρασε και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Τιμ Βουκαστά, επισημένοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Μακεδονίας.